Φιλαρμονική Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών. Κύριε Γκαναβούρα, να μας πείτε για τη νέα περίοδο, για τη νέα σχολική χρονιά. Τι γίνεται με τις εγγραφές των παιδιών, ποιοι αν έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα και αν μπορούν κάποια παιδιά που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως νέα μέλη. Την επόμενη εβδομάδα, πρώτα Θεός, θα ξεκινήσουν οι εγγραφές. Εμείς έχουμε έναν τρόπο, δεν το πω ιδιαίτερο, έτσι το έχουμε εμπνευστεί, έτσι το κάναμε και πέρυσι και πρόπερσι, μετά την καραντίνα το πω. Και παλαιότερα γινόταν έτσι και έχουμε άμεση ανταπόκριση από τον κόσμο να πηγαίνει μια ομάδα παιδιών και να παίζει στα σχολεία, στα προάβλια, συνεννόηση με τους καθηγητές και τους διευθυντές, οι οποίοι το αποδέχτηκαν μεγάλη χαρά, να εξηγήσουμε πώς είναι τα όργανα, πώς λειτουργούν και έτσι στοχευμένα πλέον τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά με τι έχουν να κάνουν και προσέρχονται στην Φιλαρμονική για να ξεκινήσουν μαθήματα. Μάλιστα, υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά έτσι να στελεχώσουν τη νέα Φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών. Πάντα, πάντα υπάρχουν νέα παιδιά, φαίνονται αυτά έτσι κι αλλιώς με τη συμμετοχή τους. Τι ηλικίες μπορούν να συμμετέχουν? Παίρνουμε από 4η-5η Δημοτικού παιδιά. Ενδεχομένως να γίνει και ένα τμήμα με μικρότερα φέτος, αλλά θα δούμε λίγο ανάλογα με τον χρόνο. Οι εγγραφές μέχρι πότε θα συνεχίζονται? Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, περίπου 20 Οκτωβρίου, 22 Οκτωβρίου εκεί. Και τα μαθήματα πότε ξεκινούν? Θα ξεκινήσουν τα θεωρητικά αρχές Νοέμβρη. Καθυστερήσαμε ένα μήνα γιατί είχαμε κάποιες δραστηριότητες και τη συναυλία αυτή τη μεγάλη που κάναμε 10 Σεπτεμβρίου, η οποία μας πήγε λίγο πίσω. Όλη αυτή η προετοιμασία, όλο αυτό που είδατε, έγινε σε 2 μήνες μέσα, με αποτέλεσμα να μείνουν λίγο πίσω τα μαθήματα. Κανονικά αυτά τέλος Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα μαθήματα κάθε χρόνο. Φέτος θα πάμε 3 εβδομάδες αργότερα. Μου δώσατε έτσι μια καλή πάσα, να το πω δημοσιογραφικά, αναφορικά με την συναυλία του Γαϊτάνου, που ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία. Πείτε μας, τι έπεται σαν συνέχεια, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε πλέον και προσωπικοί φίλοι με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Ο Πέτρος ο Γαϊτάνος μου έκανε την τιμή να καλέσει εμένα και τους συνεργάτες μου να το συνοδεύσουμε τον επόμενο χρόνο σε μια περιοδία που θα κάνει στα νησιά. Θα δούμε τον χρόνο, με πιο εμπλουτισμένο το ρεπερτόριο, θα έχουμε περισσότερο χρόνο να το προετοιμάσουμε. Αυτό που σήμερα έχουμε σίγουρο είναι με την άδεια του Σεβασμιότατου ότι πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα ο Πέτρος Γαϊτάνος θα είναι στην ΚΟ σε μια εκκλησία που θα ανακοινώσουμε ποια συγκεκριμένη εκκλησία θα είναι αυτή. Μέσα σε εκκλησία. Μέσα σε εκκλησία που θα ψάλει ύμνους, χωρίς τη συμμετοχή οργάνων όμως. Βυζαντινούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αρακοστής γενικότερα. Άρα δηλαδή προμηνείται μια έτσι κατανυκτική εβδομάδα πρώτης εβδομάδας. Αυτό που προμηνείται σίγουρα είναι τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσει μια έντονη πολιτιστική δραστηριότητα από τους ανθρώπους του Δήμου, γιατί το έχει ανάγκη ο κόσμος. Μας το έδειξε με τη συμμετοχή του στη συναυλία. Το λαμβάνουμε καθημερινά σε μηνύματα, στην καθημερινότητά μας που συναντιόμαστε με τους ανθρώπους. Λοιπόν, και αυτό μας δίνει δύναμη και έτσι θα πράξουμε.